αξίζω σας τα πάντα. Είσαστε οι πιο υπέροχοι του κόσμου. Συμφωνούν και οι γονείς σας. Πρωτού καλέσω τα μεγάλα μας παιδιά στο Βήμα, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ απόψε. Η παρουσία σας εδώ απόψε δείχνει ότι αγαπάτε τα παιδιά σας πρώτα απ' όλα και μετά αγαπάτε και την φιλανθρωπία, το να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Θέλω να πω πόσο με συγκίνησε έναν από τα παιδάκια μου, πολλά παιδάκια, αλλά έναν από τα παιδάκια, η Έλενα η Παναγιώτου, στην πρόβα, όταν κουράστηκε πάρα πολύ. Και είπε, κυρία, κουράστηκα πάρα πολύ. Και μετά γυρίζει και βλέπει με και λέει με, αλλά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε έναν κύριο. Όχι, δεν κουράστηκα. Θέλω να χειροκροτήσω στα μωρά μου. Ναι, they are tired, but they are here for a purpose. They are here because they want to help a person. Μπράβο, αγάπη μου. My dear friends, when I came from the United States with my husband 30 years ago, I don't know whether I should speak in English or Greek, but I will say it in both languages. We came with a baby, Nicholas, he's back there. He was 18 months. We came back with two pieces of luggage and a baby. One luggage was full of tears because we've gone through a lot, and the other luggage was full of dreams. And this is what our dreams led us to. Είναι απίστευτο για μένα ότι επέρασαν 30 χρόνια. Τα παιδιά σας με κάνουν να νιώθω ότι ήταν χτες που ήρθα από την Αμερική με τις δύο βαλίτσες μου, τα δάκρυα και τα όνειρα. Αλλά οι Skywalkers μου, τα μωρά μου, με έμαθαν να βλέπω τον εαυτό μου μέσα από τα δικά τους μάτια. I thought I became a teacher to save the world, but actually your children saved me because I could see through their eyes a different world, a better world. And this is the world I want to live in. I don't want to think of negative people and negative ideas. I want to be with these people because they are full of energy, full of love, and full of everything amazing. They are my miracles and your miracles. Ευχαριστώ, μωρά μου, για όλες τις στιγμές που μου δώσατε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον άντρα μου, Σοκράτη Μεταξάν, που πάντα είναι δίπλα μου, έτοιμος να κάνει τα πάντα για το σχολείο, για τα μωρά. Ευχαριστώ τα μωρά μου, γιατί στερηθήκαμε πάρα πολλά βράδια για να είμαστε σήμερα εδώ και γενικά στερούνται με πάρα πολλά. Ευχαριστώ τις δασκάλες μου, γιατί χωρίς αυτές δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Τίποτε. Τους καθηγητές μου, τις καθηγήτριες μου. Θέλω πρώτα να καλέσω πάνω τους μαθητές μου και μετά θα τους ευχαριστήσω properly. Ευχαριστώ εσάς γιατί μας εμπιστεύεστε τα παιδιά σας, γιατί μας στηρίζετε σε ό,τι κάνουμε, γιατί πιστεύετε στο όραμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μ' αγάπη μου. Θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του Theodore Roosevelt. Το 1910 στη Γαλλία, στη Σορβόνη actually, 35 σελίδες ομιλία. Το τι έμεινε στην ιστορία και τον έκανε αθάνατον ήταν «The man in the arena». Είπε ο Theodore Roosevelt, ο οποίος έχασε την ίδια μέρα γυναίκα και μάνα. Την ίδια μέρα. Και έζησε και πήρε βραβείο Νόμπελ ειρήνης και είπε «Δεν με νοιάζουν αυτοί που θα με κρίνουν αρνητικά».
Με νοιάζει να είμαι μέσα στο πεδίο μάχης. Με νοιάζει να ζήσω, να κάνω διαφορά, να κάνω λάθη, να αποτύχω, να πετύχω. Αλλά έχει σημασία να προσπαθήσω. Γι' αυτό, μωρά μου, να μην ακούτε τις αρνητικές φωνές μέσα στο μυαλό σας, τους φόβους σας, όλα τα δάκρυα σας να τα κάνετε διαμάντια. Εκείνο που μετρά είναι η προσπάθεια. Απόψε έχω όλα αυτά τα διαμάντια και έχω και αυτούς που με περιμένουν να τους καλέσω στο βήμα. Συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω τι είπε ο Θεόντορ Ρούσβελτ, μακάρι να του μοιάσω κάποτε, αλλά εγώ είμαι ο Θεόντουλος Κούλαπη. Το πρώην είμαι δημοσιογράφος και παρουσιαστής στο ΡΙΚ, τα βράδια κλαίω σε τέτοιες παραστάσεις. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έλα εδώ κοντά μου, έλα εδώ κοντά μου. Λοιπόν, το 2009, το Firefly, Νικόλα Μεταξά, ευχαριστώ για το, έγινε η αφορμή για να γνωρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Όταν είδα τη Χριστίνα Μεταξά, είδα φως. Και όταν τη ρώτησα στις αποκλειστικές συνεντεύξεις για την Eurovision ποιο είναι το μήνυμα αυτού του τραγουδιού, μου είπε ότι όπως η πυκολαμπίδα λάμπει, πρέπει να ανακαλύψουμε το φως μέσα μας και όταν το κάνουμε αυτό, θαύματα μπορούν να γίνουν. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν ένα τέτοιο κορίτσι και τέτοια οικογένεια γεμάτη φως πηγαίνει από έναν άνθρωπο γεμάτο φως. Τόσα χρόνια λοιπόν που σε γνωρίζω, 10, όχι 30, που έχει τις άποψεις τα γενέθλιά σας, το φροντιστήριο, σε βλέπω να βγαίνει συνέχεια μπροστά για τους άλλους, να σπρώχνεις μπροστά άλλους για να πάρουν το χειροκρότημα, να κλαις για τους άλλους, να χαίρεσαι για τους άλλους, με τους άλλους και όλα αυτά τα δάκρυα των δικών σου παιδιών, των παιδιών του φροντιστήριου, να τα κάνεις δάκρυα χαράς, δάκρυα περηφάνειας. Γελάσαμε μαζί, κλάψαμε μαζί όλο αυτό τον καιρό που σε γνωρίζω. Και νομίζω ότι απόψε, στα 30 χρόνια του φροντιστηρίου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η νύχτα, εκτός από το φροντιστήριο, να γιορτάζει και η Ξένια. Να είναι η νύχτα της Ξένιας. Η νύχτα που θα βγει η Ξένια εδώ στο κέντρο της σκηνής και αξίζει να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Σκαρώσαμε λοιπόν σε αυτούς τους τοίχους του φροντιστηρίου εκεί, που συμβαίνουν μαγικά πράγματα. Σκαρώσαμε ένα απόγευμα μια έκπληξη με τον Σωκράτη. Και φτιάξαμε ένα βίντεο, σιγά σιγά, με άνθρωπους πολλούς που σ' αγαπούν, που είχαν να πούν 5 πράγματα για σένα. Δεν καταφέραμε να χωρέσουμε όσους θέλαμε, χωρέσαμε όμως όσους μπορούσαν και όσους θα έπρεπε, αν θέλεις. Οι υπόλοιποι στα λέμε καθημερινώς, σου δείχνουμε καθημερινώς την αγάπη μας και δεν νομίζω να αρχίσει μια ζωή για να σου δείξουμε όσα πραγματικά είναι εσύ για όλους. Θα παρακαλέσω τα παιδιά να καθίσετε όλοι κάτω για να προβάλλουμε τώρα ένα βίντεο έκπληξη για την Ξένια που φτιάχτηκε με πάρα πολύ αγάπη. Επιτρέψτε μας και δώστε μας ακόμα μερικά λεπτά, γιατί αυτή η γυναίκα έχει αφιερώσει ώρες ατέγιορες από τη ζωή της για τα παιδιά σας και για όλους μας. Ξένια, this one is for you. We love you. Θα ήθελα να συγχαρώ από καρδιάς τη Ξένια Τσολάκη Μεταξά για τη μεγάλη επιτυχία της που είχε στο Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιουργητός, ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε σκληρά για να φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα. Με την βοήθεια της οικογένειας της, του συζύγου της, των παιδιών της, των γονιών της, έφτασε στο σημείο να είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος στην κοινωνία, με μεγάλες επιτυχίες τόσο στην οικογένεια όσο και στην επαγγελματική της επιτυχία. Να ευχηθώ στην Ξένια να έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και στο μέλλον να δούμε ακόμα και άλλα πολλά. Dear friends, it's a great pleasure and a privilege to join you today to celebrate the 30th anniversary of the Ξένια Τσολάκη Μεταξά Institute. I've known Ξένια and Socrates for many years, and I know that many people are successful, but very few for the right reason. Ξένια and Socrates are successful because they care about people. During their time in New York, they demonstrated compassion and love for everyone. They worked very hard and they realized their dream. The Institute not only gives knowledge to the students, but it also shapes their character. And I'm very proud to be joining them today and to extend my warm congratulations
on this 30th anniversary. Ksenia, I know you had a very difficult year with the loss of your mother, and I wish I had the right expression and the magic words to ease your pain and sorrow. But I know through your dedication, through your commitment, and with Socrates on your side, and with your children on your side, not only will you celebrate this great date, but you will move forward to greater achievements. Congratulations, and I wish you the best, and looking forward to seeing you soon. Good evening. Congratulations to Xenia and everyone at XTMPI on your 30th anniversary. This is a remarkable accomplishment and represents the work of many talented people. Tonight, I want to talk about Xenia, not as a teacher, as many of you know her, but as a student, my student. For those of you who may not know, Xenia received her doctorate in educational research, curriculum, and instruction from St. Louis University in the United States. With a great deal of assistance from Socrates Metaxas, St. Louis U brought our master's and PhD programs to Cyprus, and I had the privilege of being the program director for about 10 years. Xenia was a student in the PhD program, and I was her mentor and director of her dissertation. Directing a doctoral student on a dissertation requires many meetings, exams, and long hours working together, critiquing and revising the dissertation. During this time, I got to know Xenia, the student, very well. As a student, she is passionate about learning, a thorough and thoughtful scholar who researches and publishes her findings, always striving to provide the best learning experiences for her students through her continued studying, researching, and advanced degrees. She is an excellent model for all teachers. And also, her passion for being a lifelong student inspires me to continue to learn. I was her mentor, but in many ways, she has been my mentor. Best wishes to you and your wonderful family, Xenia, that I have had the pleasure to know over the past years. It is an honor to have had you as my student. Τι να πω για τη Ξένια Μεταξά. Ένας από τους πιο ωραίους ανθρώπους που γνώρισα και είμαι πολύ ευτυχής που στην πορεία της ζωής συναντήθηκαν οι δρόμοι μας. Ως προς τους γονείς της, μια εξαιρετική κόρη, μια υπέροχη σύζυγος, μάνα, αδελφή και φίλη. Μια εμπνευσμένη δασκάλα, μοναδική, με μια απίστευτη εσωτερική ομορφιά και μια κόρεστη δίψα για γνώση. Δεν είναι εύκολο να βάλω σε λόγια την πολύπλευρη προσωπικότητά της. Ένα ξεχύλισμα αγάπης, δημιουργίας, ανθρωπιάς και προσφοράς. Αυτό είναι η Ξένια. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά επειδή είμαι και εγώ εκπαιδευτικός, εστιάζω στο κομμάτι της παιδείας. Θεωρώ τους μαθητές της πολύ τυχερούς, γιατί έχει την ικανότητα να κάνει τη γνώση ένα ταξίδι χαράς και αυτογνωσίας, ενώ παράλληλα σμιλεύει τους χαρακτήρες και μεταμορφώνει την αδυναμία σε δύναμη και την ασχήμια σε ομορφιά. Κάνει τη σπίθα που βρίσκεται μέσα στις παιδικές και νεανικές ψυχές να ανάβει, να φουντώνει, να γίνεται φωτιά γνώσης και αρετής. Ένα ανήσυχο πνεύμα η Ξένια, με μια ασταμάτητη πορεία εξέλιξης, γι' αυτό και συνεχώς ανακαλύπτει όλα εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο και τη ζωή πιο όμορφη. Ψάχνει τα μυστικά της επιτυχίας και της ευτυχίας και τα μοιράζεται μαζί μας. Ξένια μου, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι, το τόσο υπέροχο που εμείς το εισπράττουμε. Εγώ προσωπικά έχω μάθει πολλά από σένα. Σ' αγαπώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ευγένιος Σάβα και εκπροσωπώ το Swiss Education Group στην Κύπρο. Είναι μεγάλη μας χαρά που συνεργαζόμαστε με τα φροντιστήρια της Ξένιας Τσολάκη Μεταξά.
Ανά τον παγκόσμιο συνεργαζόμαστε και επιλέγουμε τους καλύτερους συνεργάτες και έτσι έγινε και η επιλογή της Ξένιας. Εκτός από το εξαίρετο επίπεδο μόρφωσης που παρήχεται από τα φροντιστήρια της Ξένιας και τις αμέτρητες επιτυχίες των μαθητών της όλα αυτά τα χρόνια, για μένα προσωπικά ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το κεφάλαιο άνθρωπος. Η λέξη αυτή στην περίπτωση της Ξένιας γράφεται με κεφαλαία και χρυσά γράμματα. Ξένια μου, σου ευχόμαστε χαρούμενη επέτειο και σου ευχόμαστε και άλλες αμέτρητες επιτυχίες και πεδίου στο μέλλον. Σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία, θα είμαστε πάντα δίπλα σου. Γύρισμα 153. 1-2-3 o'clock, no more rock. Ξένια, είσαι υπέροχος άνθρωπος. Τέλεια μάνα, τέλεια καθηγήτρια, τέλεια σύζυγος, απίστευτη φίλη, αρκετά. Ως δάμε, είπαμε, αφιερωμένο για σένα τούτο το πράγμα, αλλά είναι ευκάλυψη την ψυχή μας. Αξίζεις τα ούλα, ε! Πόσες φορές να το πούμε, πόσα γυρίσματα να κάνουμε. Το Αλτσαζίρα του συνεργείου είναι γονάτης. Ο σκηνοθέτης αυτοκτονά. Κανεί, πρέπει να φάμε. Εκαταλήθηκα δα με μίλα για σέναν. Αλλά έναν εν το σίγουρο. Ευχαριστώ το Θεό που με έφερε στα βήματα τα δικά σου. Που γίναμε φίλοι. Ευχαριστώ το Θεό που εδώ και 31 χρόνια αυτή τη φιλία τη γυρίσαμε σε αδερφική αγάπη. Και είμαστε μαζί και συνεχίζουμε. Μην ξεχνάς όμως, έχεις δίπλα σου μια αναπιστευτή δύναμη που ακούσει το όνομα Σωκράτης. Είσαι φοβερή, Ξένια μου. Σε αγαπώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια. Είχα την τύχη να γνωρίσω τη Ξένια από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν το πρώτο μου παιδί άρχισε να φυτά κοντά της. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι η Ξένια ήταν το πιο κατάλληλο άτομο να εμπιστευτώ τη μόρφωση του παιδιού μου και δεν έκανα λάθος. Και τα τρία μου παιδιά πήγαιναν με χαρά στο μάθημά της και επέστρεφαν ενθουσιασμένα, γιατί το μάθημα γινόταν με μια σύγχρονη προσέγγιση που δεν τα κούραζε. Και όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε για τις σπουδές τους και το μέλλον τους, ο Σωκράτης και η Ξένια ήταν και πάλι κοντά μας να μας δώσουν τις πολύτιμες συμβουλές τους. Τώρα είναι μεγάλη η χαρά μας γιατί το πρώτο μας εγγονάκι άρχισε να φυτά στο σχολείο της και θα ακολουθήσουν βέβαια και τα μικρότερα. Ξένια μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είσαι πάντα γερή και δυνατή, να χαίρεσαι την όμορφη οικογένειά σου και να συνεχίσεις να μεταδίδεις το πάθος σου για γνώση στους μαθητές σου. Σε αγαπώ πολύ. Ξένια μου, 30 years XTNPI. Wow, unbelievable. Though so many years have passed since then, you are still the genuine Ksenia you were back then. Your love for teaching and educating has not changed at all, but just grew stronger. Working with you all these years has been a life learning experience because you are a life changer, not only with your students, but with your XTNPI staff or family, as you call us. Dream, dare, and do. You are the dreamer who isn't afraid to dare, and you are definitely the doer. You always think a step ahead, and you never stop educating yourself, and then you pass that all on to us. You find something positive, even in the most negative moment. Morning meetings, Christmas choirs, carnival fun, educational seminars, summer school trips to America and England, and we can't forget our Skywalkers fundraising club, which helps so many people indeed in need. Behind all of these things is one person who makes this possible, you, Ksenia mu. So keep making the difference because we need you, your students need you, and the world needs more people like you. On behalf of your XTNPI family, we want to thank you for supporting us in every way possible, for trusting us, for always being honest with us. We want to thank you for caring and making us an XTNPI family. We love you, and here's to 30 more years. Skywalkers! Europe! Skywalkers! Europe! Skywalkers, you know! Ooh, Skywalkers, you know! Ooh, sky. Powerful. Passionate. Hardworking. Motivational. Δημιουργική. She's the kindest. She's the sweetest. Η καλύτερη
Διευθύντρια του κόσμου. Ξένια μου, μετά από τα τόσο όμορφα και συγκινητικά λόγια που έχουμε ακούσει, εγώ δεν έχω να πω πολλά. Θέλω όμως να υπογραμμίσω το εξής. Σε όλα αυτά τα 30 υπέροχα χρόνια που επεράσαν σαν μια στιγμή, πέρα από την οικογένεια μας, πέρα από τα 4 παιδιά μας, είχαμε δίπλα μας αυτόν που το οποίο εγώ αποκαλώ extended family, τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου, τους γονείς και τα παιδιά του φροντιστηρίου, τους αγαπημένους μας φίλους, τόσο στην Αμερική, με τα τόσα όμορφα λόγια που ακούσαμε, όσο και στην Αγγλία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Βέρεια, συνοδοιπόρους όλα αυτά τα 30 χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι απόψε έχουμε εκπλήξει ευχάριστα και θέλω να σου υποσχεθώ τούτο. Τα επόμενα 30 χρόνια θα είναι ακόμα πιο όμορφα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θείο για την παραγωγή αυτού του μικρού βίντεο που έχει έτσι κρατήσει σαν μια στιγμή όλα αυτά τα οποία ζήσαμε για 30 χρόνια και όλους τους συντελεστές του βίντεο κλιπ, και θέλω να σου πω ότι τα επόμενα 30 θα είναι ακόμα πιο όμορφα. Σ' αγαπώ. Εγώ ένα φύο τώρα, ευχαριστώ. Εκάμετε με γένιωσα πάρα πολλά, πολλά. Δεν μου αρέσει να μιλάτε για μένα. Honestly, I don't like to have people talk about me. Oh my God, σταματήστε, σταματήστε. Για τα μωρά που είμαστε εδώ, με πόψε. Αχώσετε με. Όχι, όχι, αχώσετε. Απαναία μου, Παναία μου. Μωρά μου, καλά μου. Ευχαριστώ σας όλους, θείο μου, ευχαριστώ σας. Απλά νιώθω πολλά, πολλά. Είναι για μένα το τον πόψε, για σας. Για σας αγάπες μου, καλές μου, ευχαριστώ.